όμορφη βραδιά γεμάτη παραδοσιακή μουσική, τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης πραγματοποίησαν το περασμένο Σάββατο τον ετήσιο χορό τους. Καταρχήν καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να μας προβάλλετε. Είναι όντως ο ετήσιος χορός που κάνει ο Σύλλογος κάθε χρόνο και μέχρι στιγμής, αν και η ώρα είναι, δεν είναι αργά, ο κόσμος έρχεται και μας τιμά και μας ικανοποιεί αυτό, γιατί στηρίζει το Σύλλογο και αυτό θέλουμε από τον κόσμο, γιατί προσπαθούμε με όσες δυνάμεις έχουμε να κάνουμε το Σύλλογο μεγάλο και πιο δημιουργικό και να έρθουν περισσότερα παιδιά στο Σύλλογο. Και ένας λόγος παραπάνω να έρθει και ο κόσμος να διασκεδάσει, γιατί όπως ξέρουμε όλοι οι καιροί είναι δύσκολοι, με λίγα χρήματα διασκεδάζει, να ξεσκάσει λίγο, να ξεχάσει τις έγνοιες, τις εφορίες, τη ΔΕΗ και όλα τα άλλα. Έχετε γυρίσει πολλά σημεία του ελλαδικού χώρου. Το αποκορύφωμα όλων των περιοδιών που κάνατε ήταν το Μέγαρο Μουσικής. Εντυπώσεις. Εγώ δεν ήμουν, δεν μπόρεσα να πάω, αλλά οι εντυπώσεις ήταν τρομερές και από τα παιδιά, αλλά και από αυτούς που ήταν στο Μέγαρο Μουσικής. Και ήταν μια μεγάλη, πολύ μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά και ήταν όντως επιτυχημένη εκδήλωση. Αλλά είπες ότι γυρίσαμε την Ελλάδα, γυρίσαμε εξωτερικό. Το αποκορύφωμα ήταν πριν από λίγα χρόνια στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Στους δίπλα στο Δούναβι που γιορτάζουν και οι Ρουμάνοι όπως εμείς την Παναγία. Εγώ δεν θα πω πολύ κόσμο, πρέπει να ήταν πάνω από 3.000 και η αποθέωση για το χορευτικό και για μας ήταν όντως συγκινητική, γιατί είχε και μια ελληνική μειονότητα που οι άνθρωποι ήταν συνέχεια κοντά μας και περάσαμε πολύ ωραία. Να μην πω για το όλα τα άλλα που πήγε ο Σύλλογος τι έκανε, γιατί θα πάρουμε 2 ώρες. Αλλά για το απόψινό, όντως είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε και είναι μαζί μας και μας βοηθάει. Για χρόνια ο Σύλλογος ήταν ανδροκρατούμενος, όμως εδώ και 2 μήνες στη θέση της Αντιπροέδρου βρίσκεται μία γυναίκα. Πάμε πάντα σύμφωνα με τους καιρούς. Είναι και λίγο δύσκολα βέβαια τα πράγματα, λειτουργούν, ο Σύλλογος έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε και βλέπω ότι τα καταφέρνουμε μέχρι στιγμής και αρκετά καλά πιστεύω. Το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα ο Σύλλογος ήταν ανδροκρατούμενος. Τώρα πλέον εισβάλλεις εσύ και μάλιστα με μια δυναμική και εμένα μια θέση αντιπρόεδρου, έτσι. Πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα τα βλέπεις τα πράγματα? Προς το παρόν δεν δυσκολεύτηκα σε κάτι. Ακούω βέβαια τους πιο παλιούς μέσα. Εννοείται ότι τους ακούω γιατί οι άνθρωποι ασχολούνται πολλά χρόνια, έχουν δώσει την ψυχή τους. Προσπαθώ να μαθαίνω από αυτούς. Και οτιδήποτε άλλο το συζητάμε. Ο Σύλλογος είναι ανοιχτός σε πολλά θέματα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάθε φορά μας προβάλλει το κανάλι. Θέλω να τονίσω 2 βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι ο ετήσιος χορός είναι το αποκορύφωμα. Σε όλη τη διάρκεια του έτους γίνονται πολλά πράγματα. Έτσι. Εκδηλώσεις, ομιλίες, μαθαίνουν τα παιδιά κάποια πράγματα και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μαζευτούμε όλοι μαζί, οι παππούδες, οι γονείς, τα παιδιά, να χαρούμε όλοι μαζί, να χειροκροτήσουμε τα παιδιά, να ευχαριστήσουμε τους χοροδιδασκάλους και τους λουλουδάδες που χάρη σε αυτούς γίνεται αυτή η δουλειά. Είναι μια ευκαιρία τα παιδιά, τα μικρά, να δείξουν τη δουλειά τους, έτσι, και παράλληλα να διασκεδάσουμε. Στους δύσκολους καιρούς που περνούμε, νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις μας φέρνουν τον ένα κοντά στον άλλον, το χαιρόμαστε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης απευθύνει πρόσκληση για συμμετοχή στα τμήματα ποντιακού και παραδοσιακού χορού, γυμναστικής και ζωγραφικής. Να έρθουν στο Σύλλογο να δουν τι δουλειά γίνεται. Χορευτικά τμήματα υπάρχουν και με εκμάθηση ποντιακών χορών και με εκμάθηση παραδοσιακών. Λειτουργεί τμήμα γυμναστικής και έχουμε και πολύ καλή δασκάλα, πολύ καλή γυμνάστρια, τμήμα ζωγραφικής. Thank you.
μου.